Κάπως σέβομαι ότι υπάρχουν ερωτευμένοι άνθρωποι τριγύρω και θέλουν να απολαύσουν αυτή τη μέρα. Θα τη σεβαστώ, τι να κάνω, θα περάσει. Βέβαια, θα περάσει. Μια μέρα είναι σε σημείο, μια μέρα είναι, θα περάσει. Απλά στην τηλεόραση το τραβάμε τα μαλλιά. Γιορτάζουμε λίγο... την ημέρα των ερωτευμένων, ξέρει πολύ ναι. καιρό. Εγώ είμαι τη άποψη, βέβαια, ότι εγώ δεν πιστεύω στον έρωτα. Ο έρωτας έρχεται και παρέρχεται. Εγώ πιστεύω στην αγάπη. Καλά τα λες. Λοιπόν, αλλά πέρα ωστόσο... από ακόμα και ερωτευμένοι να μην είστε, είδατε εδώ το κορίτσι, ερωτευμένο δεν είναι, αλλά ήρθε εδώ και στρώθηκε. Παστρικό Θοδώρα, να βοηθήσει. Γιατί εγώ είμαι single, δεν έχω δικαίωμα στο Red Velvet, δεν κατάλαβα. Hello. Okay. θα πούμε καταρχήν ότι το Red Velvet δεν είναι μόνο για ερωτευμένους και δεν είναι μόνο για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, είναι για τους πάντες. Έτσι. Εμείς θέλω... δίνουμε μία πρόταση για εκείνη την ημέρα, αλλά είναι ένα συγκλονιστικό γλυκό έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Απλά επειδή είναι κόκκινο και η αλήθεια είναι ότι για το Αγίου Βαλεντίνου ταιριάζει απόλυτα, γι' αυτό και το έχω φτιάξει και σε σχήμα καρδιάς. Πριν ξεκινήσουμε να δίνουμε τα υλικά, πριν ξεκινήσουμε τις εκτελέσεις, θέλω να κόψω ένα κομμάτι για να δοκιμάζει και δίπλα η Ελένη που θέλει και να δείξουμε και το εσωτερικό. Περίμενε, του. Περίμενε, να το δει ο Άρης. Περίμενε, έλα. Κάντο. Τώρα αναγκαστικά θα το βγάλω από πίσω ο Άρη, αλλά θα σου γυρίσω το δίσκο να το δεις για να δεις και το εσωτερικό της τρώσης. Είναι το Red Velvet με cream cheese frosting, το οποίο είναι και αγαπημένο frosting. Εδώ. Πω, ρε παιδιά, τι έκανε ο άνθρωπος. Και να το γυρίσω. Πάλι. Τώρα, συγγνώμη, Άρη, μπαίνω στα πλάνα, στο ξέρω, αλλά να το γυρίσω για να βλέπεις και από εδώ το εσωτερικό. Πω. Ελένη, όπως βλέπεις, θα ξεκινήσεις. Ας την Ελένη. Η Ελένη είναι νέο κορίτσι, δεν έχει ανάγκη. Κάπως θα βολευτεί. Φέτε μου το Red Velvet. Λοιπόν, Παναγίτσα μου και Χριστέ μου, τι έκανες. Είναι πεντανόστιμο. Εγώ σου λέω, είναι από τα γλυκά τα οποία όταν το φτιάχνω είναι δεδομένο ότι θα φάω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έλα, Σισάκι μου. Να ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά-σιγά να δώσουμε την κάρτα με τα υλικά. Σε εκείνα εσύ τα δόνια στα υλικά. Και για το κέικ και για το frosting. Για το κέικ λοιπόν θα χρειαστούμε. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 450 γραμμάρια ζάχαρη, 380 γραμμάρια αλεύρι, 200 γραμμάρια βούτυρο, 3 αυγά. 360 ml γάλα ή ξινόγαλα, αυτό είναι στη δική σας επιλογή, 30 γραμμάρια κακάο, μία κουταλιά της σούπας baking powder, ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα, δύο κουταλιές της σούπας λευκό ξύδι, μία πρέζα γραμμάρια βούτυρο. Εδώ το βούτυρο θέλουμε να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά με το frosting. Σοκ! Περιμένω να τελειώσει. Ένα ρακούνι ήρθε και τελείωσε το. Παιδιά, έχω και τα cupcake έτοιμα, να ξέρετε. Λοιπόν, Χριστέ μου, τι ήταν αυτό που έζησα. Είναι πεντανόστιμο, είναι πεντανόστιμο. Εντάξει, και εγώ σου λέω, είχα 10, χθες τα καθάρισα 4. Πώς χρειάζεται τον έρωτα, Χρήστο μου. Άμα έχει red velvet cake. Όταν έχει red velvet. Θα ξεκινήσω λοιπόν να φτιάχνω πρώτα το frosting. Έχουμε βάλει το τυρί κρέμα. Θα ρίξω και τη ζάχαρη άχνη και με το μίξερ χυρός θα κάνω ένα μικρό ανακάτεμα. Κατά αυτόν εδώ τον τρόπο. Αυτό που θέλουμε είναι να ενσωματωθεί η ζάχαρη άχνη με το τυρί κρέμα. Εδώ. Θα σας πω ότι το cream cheese frosting είναι ένα frosting το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε κέικ θέλετε. Δηλαδή και ένα κέικ σοκολάτας ή ένα κέικ λεμόνι επίσης που ταιριάζει πολύ. Θα σας πάω στην τελευταία σειρά. Έφαγε λίγο ginger. Θα σας βγάλω από την τάξη. Πότε άδειασε το πιάτο. Τέλος πάντων. Εξαφανίστηκε το καλό πιάτο. Είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Είναι αυτό σωστό. Είναι αυτό σωστό. Είναι αυτό σωστό. Λοιπόν, όταν δούμε ότι γυαλίζει το τυρί κρέμα με τη ζάχαρη άχνη, θα έρθουμε να ρίξουμε μέσα το βούτυρο της συνταγής μας, το οποίο ξαναλέω θέλουμε να είναι σε θερμοκρασία δωματίου για να μπορέσει να ενσωματωθεί σωστά. Ούτε λιωμένο. Όχι. Θα πρέπει να το περιμένεις. Ναι. Τίποτα. Όταν ξεκινήσετε τα ζυγίσματα, κρέμα γάλακτος. Κρέμα γάλακτος. Τη συνταγή. Α, τόσο λίγη. Και η βανίλια. Ναι, πολύ λίγη. Απλά έτσι για να δώσουμε λίγο μια πιο βελούδινη υφή ακόμα. Ομογενοποιούμε κατά αυτόν εδώ τον τρόπο. Και το frosting μας θα το βάλουμε να παγώσει λίγο στο ψυγείο. Εγώ έχω φέρει και έτοιμο παγωμένο. Καλά, και έτσι τρώγεται, δεν το συζητώ. Εδώ ομογενοποιούμε καλά, κατά αυτόν εδώ τον τρόπο. Είναι έτοιμο το frosting. Παναγία μπορείτε ακόμα μου. Και σαν γέμιση σε τούρτα να το κάνετε το frosting, θέλω να σας πω. Καλά, το frosting, παιδιά, δεν υπάρχει. Γιατί, περίμενε, Μέρη, πριν κουνηθείς, θέλω να δείξω κάτι. Εδώ, εγώ έφαγα τέτοια μπουκιά. Κοίτα, Νίκο. Εδώ, αυτή που πας και παίρνεις αυτό. Αυτό είναι το σωστό, αυτό, μπράβο. Δηλαδή το frosting το πολύ. Αυτή είναι η μπουκιά. Δηλαδή, άμα ξέρεις να τρως. Μπράβο, εσύ. Εγώ το λέω για αυτούς που δεν ξέρουν. Ναι, τι. Κάτι αδύνατος. Ναι. Έτσι. Αυτή είναι η σωστή μπουκιά. Δες τη λίγο. Αυτή θα φας τη, σωστή. Εγώ για να δείξω πήρα. Εδώ τώρα. Πάσε πάνω, παιδιά μου.
Εργαζόμενους εδώ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά τώρα να φτιάξουμε το κέικ μας, όπου εγώ έχω ξεκινήσει ήδη στο μίξερ και έχω βάλει το βούτυρο και τη ζάχαρη. Αυτό που θέλουμε είναι να ομογενοποιηθούν ουσιαστικά. Ωραία. Θα το χτυπήσουμε λίγο. Στο γάλα της συνταγής μου, γάλα ή ξινόγαλα σας δίνω, γιατί κάνει, κάνει ιδιαιτερότητα και επειδή ουσιαστικά το red velvet, το έντονο κόκκινο χρώμα, το παίρνει και από όλη την αντίθεση και αντίδραση που κάνουν κάποια υλικά. Mm. Έχουμε και ξύδι, έχουμε το ξινόγαλα, οπότε θα δεις ότι αργότερα τώρα δεν θα πολύ φαίνεται το χρώμα. Δηλαδή. Αυτό που σου κάνει δηλαδή το... Που σου βάζεις ξινόγαλα, γιατί αυτό που σου κάνει και, το, και στο cheesecake η αντίδραση, μπράβο, η αντίθεση. Μπράβο, μπράβο. Το νιώθεις αυτό στο κέικ, όντως. Και φαίνεται, βέβαια, εδώ θέλω να σας πω ότι αν κάποιος δεν θέλει ξινόγαλα ή δεν έχει, μπορεί να βάλει και ένα απλό γάλα. Έτσι, αυτό δεν που τρώμε εμείς τώρα, τι έχει. Αυτό έχει ξινόγαλα. Είναι αυτό τέλειο, παιδιά, ξινόγαλα. Με ξινόγαλα να το κάνετε. Λοιπόν, εδώ είναι το γάλα μέσα στο οποίο διέλυσα το χρώμα. Εντάξει, ωραία. Θα το αφήσω έτσι. Τώρα το βλέπετε ότι εδώ είναι ροζ. Μετά, όταν θα μπουν όλα τα υλικά, θα δείτε ότι θα αρχίζει να κοκκινίζει και θα γίνεται αυτό το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα που έχουμε. Στο μείγμα λοιπόν που έχουμε ξεκινήσει και χτυπάμε βούτυρο με ζάχαρη, θα έρθω να ρίξω τα αυγά της συνταγής μου. Ένα-ένα. Επίσης, εδώ κάτι διαφορετικό που έχουμε είναι ότι δεν χτυπάμε με σύρμα, χτυπάμε με φτερό. Γιατί είναι ένα γλυκό, είναι ένα κέικ το οποίο είναι μεστό, αρκετά μεστό. Δεν είναι από τα πολύ αφράτα και δεν μας νοιάζει να είναι και από τα πολύ αφράτα κέικ. Θέλουμε την υγρασία του. Εδώ λοιπόν τώρα θα έρθουμε και θα ρίξουμε και τα στερεά μας υλικά. Πρόσεξε τι γίνεται τώρα. Αλεύρι. Κακάο. Εδώ. Το baking powder. Όλα μαζί. Το αλάτι. Και τη βανίλια. Αφήνω εκτός το ξύδι και τη σόδα, γιατί αυτά θα είναι τα τελευταία μου υλικά που θα ρίξω για να κάνουμε και την αντίδραση. Ναι, γιατί θα διαλύσουμε τη σόδα ουσιαστικά. Ενσωματώνουμε και τώρα πάμε. Θα ρίξω λίγο γάλα μαζί με το χρώμα. Δεν πιτσιλάει. Εντάξει, δεν το βάλω στην γρήγορη ταχύτητα, γιατί εδώ θα κάνουμε χαμούλη. Ναι. Είσαι και δεν. Τώρα θα χαμηλώσω λίγο την ταχύτητα να ρίξω ένα μέρος από τα στερεά μου υλικά. Εδώ, κατά αυτόν εδώ τον τρόπο. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, ρεσί, Χρήστο, και πάντα στα κέικ έτσι παιδεύομαι. Ή ρίχνω το γάλα και γίνομαι χάλια, ή ρίχνω το αλεύρι και δεν κουνιέται. Εγώ λίγο. Καλή ιδέα. Γιατί όχι. Γιατί εμείς το κάνουμε γρήγορα εσείς για να το φάμε να τελειώσουμε. Εκεί. Είναι ανυπομονησία που έχει. Δηλαδή μου αλλάζει τη ζωή τώρα. Έλεγα απλά να το κάνουμε αργά-αργά, δεν είναι κάτι. Λίγο υγρό, λίγο στερεό. Λίγο υγρό, λίγο στερεό. Εδώ και ξαναρίχνουμε λοιπόν και την τελευταία ποσότητα γάλακτος και είδες αρχίζει σιγά-σιγά ήδη να γίνεται πιο κόκκινο το χρώμα. Θα ρίξω και την τελευταία ποσότητα του αλευριού, των στερεών μου υλικών δηλαδή. Καλά, πρέπει να το κάνω αυτό, παιδιά. Τα παιδιά μου θα τρελαθούν. Θα σου δώσω ένα red velvet cake, cupcake και δύο. Δύο, μην τσακωθούν. Εδώ θα έρθω να ομογενοποιήσω λοιπόν τώρα και θα σου πω ότι το cake μας είναι έτοιμο. Δεν θα το χτυπήσω άλλο εδώ. Σφαγή. Σφαγή στα γραφεία, πρέπει να το πάρει το κομμάτι. Δεν μπορούμε να τα κόψω. Κοιτά το βρακίτι. Ναι. Εντάξει, παιδιά, είναι κάτι το red velvet, κάτι ο έρωτας που έχουμε αναφέρει τόση ώρα. Το red velvet είναι ο έρωτας. Τι συμβαίνει σε αυτή την εκπομπή κάτω από τη μύτη μου. Λοιπόν, διαλύουμε τη σόδα στο ξύδι, την προσθέτουμε στο μείγμα, ανακατεύουμε για λίγο ακόμα. Εδώ. Και το μείγμα μας είναι έτοιμο. Α, έβαλες τη σόδα στο ξύδι. Τη σόδα στο ξύδι για να κάνει αντίδραση, για να μπορέσει να δώσει τη διόγκωση που θέλουμε, αλλά να κρατήσει και αυτή την υγρασία που θέλουμε. Α, δεν είναι διόγκωση αυτό. Ναι, η σόδα και το baking powder είναι από τα διογκωτικά στη ζαχαροπλαστική και τώρα εδώ. Έχω το τσέρκι μου. Εγώ έχω επιλέξει τσέρκι καρδιά γιατί θέλουμε να δώσουμε καλά αυτό το σχήμα, έτσι. Θα. Έρωτα. Εδώ θα το αφήσω αυτό λίγο εκτός για να μην λερώσουμε. Και πάμε τώρα. Μια τελική ομογενοποίηση με τη Μαρίς μου. Ωραία. Νεκρή βρέθηκε. Και θα ρίξουμε στο τσέρκι μας. Βλέπετε, έχω βάλει και μία λαδόκολα από κάτω. Ήρεμα, βλέπουμε τη συνταγή. Ναι, μαμά. Όλα αυτά τα στείλω στο δωμάτιό σας. Τα έχει προκαλέσει όλα αυτά το red velvet, παιδιά. Νομίζω μας όλο αυτό το χαμό. Έχει φουντώσει λίγο. Λοιπόν, εδώ να σας πω... Τρώει άλλο κομμάτι, Σύση. Δύο κομμάτι, μια μπουκίτσα. Κομμάτι είναι το θα ψήσετε στους 180 βαθμούς για περίπου 20-25 λεπτά. Εγώ έχω φέρει και ένα έτοιμο, αλλά θέλω να σας δείξω κάτι διαφορετικό. Είδατε ούτως ή αλλιώς και μέσα στην τούρτα πώς μπορεί να είναι σε στρώσεις το κέικ μας μαζί με το cream cheese frosting. Έχω φέρει όμως ένα έτοιμο ψημένο, γιατί θέλω να σας δείξω μια ακόμα πιο εύκολη εκδοχή. Αν κάποιος δηλαδή δεν έχει χρόνο να κάτσει να κόψει σε φέτες το κέικ ή να ψήσει και δεύτερα και τρίτα. Έχω λοιπόν έτοιμο ένα από αυτά που έχω ψήσει. Και έχω έτοιμο και το cream cheese, το frosting, το παγωμένο. Άρα τι θα κάνω, θα έρθω να ρίξω από πάνω. Δηλαδή... Α, κάτσε, πόση ώρα το άφησε το ψυγείο. Τίποτα, αυτό σε μισή ωρίτσα είναι έτοιμο. Παγώνει το βούτυρο και είναι έτοιμο. Όλη αυτή η διαδικασία λοιπόν έχει να κάνει γιατί αν είστε ερωτευμένοι και θέλετε εσύ να βγάλετε... Εσύ για να κάνεις όλη αυτή την τούρτα έκανες τρεις
Τρία ψησίματα. Τρία ψησίματα. Η δοσολογία που σας έχω η δώσει. Η δοσολογία είναι και για τα τρία. Είναι και για τα τρία, γιατί ωραία. Έχω ένα τσέρκι χαμηλό, έτσι. Ωραία. Από εκεί και πέρα όμως, αν θέλετε και έχετε μεγάλη φόρμα, μπορείτε να το ψήσετε και όλο μαζί. Εντάξει, ή μπορείτε να κάνετε και μία, παιδιά. Η στρογγυλή. Ναι. Δηλαδή, αν είστε μόνοι σας για Σάββατο βράδυ. Και αν σας έχουν παρατήσει όλοι και αισθάνεστε στεναχώρια που έρχεται η Αγίου Βαλεντίνου. Αν του Αγίου Βαλεντίνου επίση. Δεν χρειάζεται τρύπατη. Κάτω στρογγυλό, φάτο μόνη σου. Παιδιά, καλή διάθεση να υπάρχει τώρα και άμενε να έρθει ο έρωτας, θα έρθει και. Μα δεν είναι αυτό έρωτας, Χρήστο μου, άσε με σε παρακαλώ. Όχι, εσύ. Αυτό είναι έρωτα. Αυτό είναι έρωτα, εσύ. Ναι, Παύλο μου. Μια πολύ καλή ευκαιρία τώρα ο Βασάλος να κάνει μια τέτοια τούρτα στην Ευρυδίκη. Κοίταξε να σου πω κάτι, εγώ το σκέφτηκα από πριν. Απλά επειδή δεν θέλω να τον βάλω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ξέρω. Θα του δώσω ένα cupcake να το πάει στην Ευρυδίκη. Αυτή τη στιγμή η Ευρυδίκη κατά πάσα θέλω να το μακιγιάζω, οπότε θα το βλέπει. Σε βλέπει σίγουρα. Πάρτε και πίσω το βγει εσύ. Ωραία, το πιστέψει πού. Κωνσταντίνε μου, εντάξει. Ο λόγος λοιπόν που έκανα αυτό το φορμάτισμα είναι για να σας δείξω ότι ακόμα και με την πιο απλή εκδοχή, δηλαδή το να απλώσετε απλά το frosting επάνω, να τρίψετε λίγο από το cake που έχει μείνει και να το τρίψετε επάνω να δώσει αυτό το κόκκινο χρώμα, είναι μια από ωραία. Μόνο του πολύ ωραία να πρόταση. Να ρωτήσω όμως κάτι για την υπερπαραγωγή εκεί που το κόβεις και είναι όλο αυτό. Βάζουμε την καρδούλα frosting. Μπράβο. Την καρδούλα frosting, την καρδούλα frosting και μετά γύρω-γύρω αυτό πώς το λένε. Το ποιο. Αυτό Στάτουλα. Που κάνει τα βουναλάκια. Τα βουναλάκια. Να, αυτά τα βουναλάκια. Οι ροζέτες. Ναι. Με σακούλα, ζαχαροπλαστική. Α, με σακούλα. Εδώ θέλω να σας πω το εξής, ότι αν πρόκειται να κάνετε μεγάλη τούρτα όπως αυτή, διπλασιάστε τη συνταγή για το frosting για να έχετε περισσότερο να καλύψετε σωστά, και γύρω-γύρω. Και δεν θα πάει χαμένο το frosting αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλέστε ένα λόγο. Καλέστε εσείς να φάτε το υπόλοιπο. Και φυσικά εννοείται ότι αν έχετε και χαρτάκια ή αυτά τα κουπάκια του cupcake, μπορείτε να τα κάνετε και πολύ όμορφα cupcake. Έτσι για επάνω το τραπέζι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Αυτό και άλλα πολλά στα βιβλία του Χρήστου Βέργαδου. Εννοείται, δεν τα χάνουμε γιατί μέσα μας έχει πάρει την καρδιά. Δηλαδή δεν το συζητάω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Το πιο ερωτικό γλυκό που έχω δει. Φανταστικό. Δηλαδή διπλής είναι αυτό. Τη συνταγή όμως μπορείτε να τη δείτε κι εσείς μέσα από την Ευρυδική Τηλεόραση, μέσα από το application του Open TV και μέσα από το tvopen.gr. Αν τυχόν δεν την προλάβατε. Βέβαια.